η ομαλή τροφοδοσία, η σωστή τοποθέτηση των προϊόντων, η κατάλληλη προβολή του στα ράφια και στα διάφορα σημεία των σούπερ μάρκετ, οι νέες ψηφιακές δυνατότητες στην προβολή των προϊόντων είναι μερικά από αυτά που πρέπει να προσέξει ο μικρός ή ο μεγάλος προμηθευτής του λιανεμπορίου. Για τα μυστικά αυτά όπλα θα μας μιλήσει ο κ. Παναγιώτης Λουκέρης, διευθύνων σύμβουλος της Άντους, μιας εκ των εταιριών που απασχολούνται με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Κύριε Λουκέρη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ από τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τη διοργάνωση για την άρτια οργάνωση έστω και του ψηφιακού φόρουμ. Και ελπίζω το επόμενο να είναι ζωντανό, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς και οι προλαλήσαντες. Είναι γεγονός ότι οι μυστικά στο χώρο των σούπερ μάρκετ υπάρχουν εμένα, αλλά είναι κοινά. Μία επιχείρηση η οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί στα σούπερ μάρκετ χρειάζεται σίγουρα μεγάλη δύναμη πυρός στο ράφι. Χρειάζεται ένα οργανωμένο τμήμα πωλήσεων με πολυσύνθετους ρόλους, με πολιτές, με merchandisers, με account managers, με επιθεωρητές πωλήσεων, με διεύθυνση πωλήσεων και back office πωλήσεων. Χρειάζεται οπωσδήποτε οργάνωση και προσέγγιση με επαγγελματισμό. Και χρειάζεται και την τελευταία λέξη τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να πιάνει τον παλμό της αγοράς και να το μεταδίδει στους συνεργάτες της. Το πρόβλημα με τα σούπερ μάρκετ είναι ότι η πώληση είναι απρόσωπη. Άρα τα προϊόντα των πελατών, των προμηθευτών, συγγνώμη, των σούπερ μάρκετ, πρέπει να βρίσκονται στα ράφια. Αυτό είναι που παρήχε και παρέχει η εταιρεία Άντους την τελευταία 12ετία στους πελάτες της. Φροντίζει με μια ομάδα πωλήσεων άρτια εκπαιδευμένη και ειδικευμένη στο χώρο των σούπερ μάρκετ και με ένα πρόγραμμα το οποίο τηρείται απαρέγκλητα να επισκέπτεται τις αίθουσες και να διασφαλίζει στους πελάτες της ότι τα προϊόντα τους θα βρίσκονται στα ράφια κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Ειδικά δε μέσα στην πανδημία, η οποία έδειξε ότι κανείς δεν είναι ευάλωτος και πραγματικά τεστάρισε τις αντοχές όλων των συστημάτων. Να πούμε κάτι. Η πανδημία ήταν και ένα σχολείο που έδωσε πολλά διδάγματα προς κάθε κατεύθυνση. Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατ' επιλογή δούλευαν μόνο με τη χορέκα και δεν ήθελαν πουδενή να μπουν στα σούπερ μάρκετ, επλήγησαν σοβαρότατα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύαν στα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν είχαν ομάδα πωλήσεων δική τους ή γενικότερα ομάδα πωλήσεων, έχασαν σημαντικό έδαφος, διότι ο ανταγωνισμός είναι ανελέητος. Έδειξε επίσης η πανδημία ότι αυτές οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν και να προχωρήσουν και να εξελιχθούν μέσα στην πανδημία, έπρεπε να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά. Για όλες λοιπόν τις εταιρείες οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά ή θέλουν να δυναμώσουν το τμήμα πωλήσεών τους στα σούπερ μάρκετ, η εταιρεία μας, η Άντους, έχει την πλήρη λύση από ένα σύνολο υπηρεσιών outsourcing, όπου με τη βαθιά γνώση που κατέχουμε για τα τεκτενόμενα των σούπερ μάρκετ, μπορούμε πολύ εύκολα και με ασφάλεια και με σιγουριά να πάρουμε αυτές τις επιχειρήσεις και να τις τοποθετήσουμε στα ράφια και να τις καθαστήσουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό παίχτη στην αγορά τους. Και βέβαια, όχι στιγμιαία, αλλά διαχρονικά. Διότι η ψευδαίσθηση είναι ότι όποιος μπαίνει στα σούπερ μάρκετ, τελείωσε. Όποιος μπαίνει στα σούπερ μάρκετ, τότε ξεκινάει. Διότι δεν τον ενδιαφέρει μόνο να μπει, τον ενδιαφέρει και να παραμείνει. Υπάρχουν σαφέστατα και άλλες επιλογές, οι οποίες είναι απείρως πιο πολυέξοδες, εξόχως χρονοβόρες και δυστυχώς δεν έχουν και αμφίβολα αποτελέσματα. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να δραστηριοποιηθεί στα σούπερ μάρκετ εν κατακλείδη, μπορεί να διαλέξει τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας η Άντους και να το κάνει με σιγουριά και κερδοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς καλή επανέναρξη και να μας ξανατύχει ποτέ κάτι τέτοιο που έτυχε αυτή την τελευταία διετία. Σας ευχαριστώ.